για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι «Η ζωή του Αριστοτέλειο Νάση». Ο τίτλος «Σα θέλω όλα». Γιατί? Γιατί τα ήθελε όλα. Και αν θέλεις, αυτό είναι και η ύβρις. Αν υπάρχει μια ύβρις και μια κάθαρη στην παράσταση, αυτό είναι, ότι τα ήθελε όλα. Δεν το αρκούσε δηλαδή τίποτα παρά το παν. Ωραία. Και αυτό νομίζω το πλήρωσε με τον τρόπο που το πλήρωσε και αν το πλήρωσε. Πάμε στη μεταμόρφωση. Πόση ώρα παίρνουν, τι βλέπω εκεί, βλέπω δόντια, βλέπω πηγούνι. Καλά, δόντια, μύτες, όλα, περούκες, όλα, μέχρι να με ανακαλύψω περνάει πολύ ώρα. Γύρω στη μισή ώρα. Ο Αχιλλέας κάνει γύρω στη μισή ώρα, ο Χαρίτου. Και μετά το να έρθετε πάλι στο φυσιολογικό, πάλι μισή ώρα ή γρηγορότερα. Δεν ξέρω αν ποτέ θα έρθω στο φυσιολογικό. Γενικά, αλλά ειδικά αν τελειώσει αυτή η παράσταση. Θα δούμε και τις γυναίκες της ζωής του πάνω στο σανίδι, όλες, μία και μία. Και άλλη μία. Και άλλη μία, η οποία δεν είναι εδώ, ναι. Οι επιχειρήσεις μαζί με τον έρωτα μπλεκόντουσαν τόσο πολύ που σε ένα σημείο δεν ήξερε που είναι το αίσθημά του. Αν είναι για τις επιχειρήσεις, αν είναι για τις κατακτήσεις. Είχε ένα πρόβλημα συναισθηματικό, κατά τη γνώμη μου. Γυναίκες τρίλοι. Ναι. Γυναίκες τρίλοι. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος αυτή την προσέγγιση γενικά. Γιατί μιλάμε όντως για γυναίκες τρίλους. Προσπαθώ όσο γίνεται να μελετήσω, να προσεγγίσω, ξέρεις, όσο είναι δυνατόν την διασυγκρασία αυτής της γυναίκας, μιλώντας για το δικό μου ρόλο. Μαρία, ναι, με σεμνότητα και αλήθεια. Jackie O, άλλη γυναίκα θρύλος. Πώς νιώθεις? Ωραία νιώθω, μια χαρά. Την βρήκες μέσα σου ή την ανακάλυψες μέσα σου? Την μελέτησα κι εγώ, όπως λέει η Κατερίνα. Στην Ελλάδα είναι λίγο παραγνωρισμένη η Τζάκι Κένεντι. Δηλαδή την ξέρουμε όλοι ως μια γυναίκα λίγο αράχνη, λίγο σκληρή. Έχει κι άλλα στοιχεία όμως. Αυτά τα στοιχεία τα φώτισε ο Σταμάτης στο κείμενό του. Και αυτά με καθοδήγησαν και εμένα να δω την άλλη της πλευρά, η οποία είναι μια έκπληξη για τον περισσότερο κόσμο, νομίζω. Έχει και ένα κομμάτι ανθρώπινο, κανονικό. Κύριε Φασουλή, αμέσως σκεφτήκατε αυτές τις δύο? Α, ναι, δεν έκανα καθόλου, ναι. Δηλαδή, μόλις είπε, πρώτα τις δύο αποφάσισα και μετά εμένα. Ναι, έτσι έγινε. Αν μπορούσε κάποιος ηθοποιός του εξωτερικού να παίξει τον Αριστοτέλη σε αυτή την παράσταση, ποιον θα επιλέγατε? Πού να ξέρω, ξέρω όλους τους ηθοποιούς του εξωτερικού του θεάτρου, δεν τους ξέρω. Ύστερα, εμένα δεν θα με επέλεγα πάντως από τους Έλληνες ηθοποιούς. Άλλοι με επιλέξανε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα έρθει η Αθηνά να δει την παράσταση, τι θα γίνει? Ποιος να έρθει? Η Αθηνά ο Νάση, αν έρθει. Α, καλός να έρθει. Αλλά δεν νομίζω ότι την αφορά δυστυχώς η Ελλάδα. Δυστυχώς νομίζω ότι την αφορά. Μπορώ να κάνω και λάθος για την κυρία, αλλά... Θα τους χειροκροτήσουμε και θα σου ευχηθούμε καταρχήν πολύ 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 καλή αρχή.